πριν από λίγου μήνε αναγκάστηκε να ακυρώσει όλη του την περιοδία καθώ ήταν αναγκαίο να υποβληθεί σε δύο χειρουργία ενώ σήμερα, 3η 27 Αυγούστου, γίνεται πάλι γνωστό πω από εχθέ εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο. Ο γνωστό τραγουδιστή Μανώλη Λιδάκη, σύμφωνα με ανάρτηση φίλου του στο Facebook, έχει κάνει εισαγωγή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σήμερα, την 26 Αυγούστου 2024, ο Μανώλη Λιδάκη Μάνολη Λιδάκη εισήχθη στο Πάγνη Ηρακλείου. Ο Μανώλη είναι φίλο μα, αλλά παρά τα αυτά δεν ζητήσαμε τίποτα για το ιατρικό απόρριτο. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μας διαβεβαίωσε ότι θα βγει νικητή και θα κερδίσει και αυτή τη μάχη. Του ευχόμαστε λίγα λόγια για το Μανώλη Λιδάκη. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτη το 1960 και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ νεαρή ηλικία. Στα εννέα του χρόνια, άρχισε τις μουσικές του σπουδές στην κιθάρα, τα πνευστά και στη θεωρία της μουσικής. Από το 1970 ως το 1977, συμμετείχε στις φιλαρμονικές του Ηρακλείου παίζοντας εφ' Το 1982, ανέβηκε στην Αθήνα, όπου πήρε μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία», ενώ υπέγραψε και το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Από τότε ξεκίνησε επαγγελματικά το τραγούδι, ενώ παλαιότερα τραγουδούσε σε μικρέ ταβέρνε, μπουάτ και μουσικά μαγαζιά είτε στην Αθήνα, στην Κρήτη είτε μαζί με τον αδερφό του. Στη... Το 2008, άλλαξε δισκογραφική εταιρεία και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Legend. Την ίδια χρονικά, συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Μπάμπη Στόκα στο κέντρο Αθηνών. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε στι αρχές του 2009. Με τίτλο Μη μου γκρεμίζει το όνειρο, όπου συνεργάστηκε.